Θα διαβάσω μια ανακοίνωση από την κατάληψη Ρόζα Νέρα στα Χανιά της Κρήτης, όπου κάποιο διάστημα της ζωής της έζησε και συνέδρασε η Αλεξάνδρα. Για την Αλεξάνδρα. Σήμερα τα ξημερώματα, 25 Μαρτίου 2019, έφυγε από τη ζωή συντρόφισσα και φίλη Αλεξάνδρα Περιστεράκη. Είναι πάντοτε δύσκολο να αποχαιρετούμε κάποιον, κάποια, που έχουμε μοιραστεί τόσα πολλά. Και η Αλεξάνδρα ήταν μια από εμάς. Ζούσαμε μαζί, προβληματιζόμασταν, αγωνιούσαμε, αγωνιζόμασταν. Μα πρωτίστως νοιαζόμασταν ο ένας για τον άλλο. Από νεαρή ηλικία η Αλεξάνδρα στέκεται ενάντια σε κάθε είδους διακρίσεις, στο πλευρό των καταπιεσμένων και των διαφορετικών, ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό και τον εγκλεισμό των περιθωριοποιημένων, του μετανάστη, του τρελού, του διεμφυλικού. Όλα της τα ενδιαφέροντα είχαν κινηματικό προσανατολισμό. Παιδαγωγός, χοροθεραπεύτρια, μουσικός, εμψυχώτρια του θεάτρου του καταπιεσμένου. Εμπνεόμενη και από την αρχή του θεάτρου του καταπιεσμένου, πως ο πολίτης δεν είναι μέλος της κοινωνίας, αλλά κάποιος που θέλει να αλλάξει την κοινωνία. Στο δρόμο για τη δημιουργία ενός κόσμου ισότητας και αλληλεγγύης, η Αλεξάνδρα ήταν συνεχώς παρούσα, με υπομονή, συγκρότηση και αστήρευτη όρεξη. Η δυναμική της παρουσία θα μας συντροφεύει και θα μας εμπνέει στους αγώνες που έρχονται. Πάντοτε παρούσα στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες, παρέμεινε συνειδητά ανώνυμη, περιφροντώνοντας αυθεντίες, εξουσίες και ειδικούς. Στην τελευταία συμμετοχή της σε συλλογικό δημιούργημα της κατάληψης έγραφε: «Ο παραλυπόμενος της ιστορίας συνήθως δεν αφήνει γραπτά, δεν αφήνει μνημεία. Ο φτωχός ή περιθωριοποιημένος που δεν συμμετέχει σε καμία διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη δική του ζωή αναγνωρίζεται από τη θεσμική ιστορία ως αγωνιστής και διεκδικητής. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για αυτόν είναι χαρακτηριστικές: μάζα, στρώμα ή ακόμα και λαός. Συνενώσεις ανώνυμων σε έναν αχταρμά που αναφέρεται ως ιστορικό πρόσωπο μόνο όταν ζητά ή εξεγείρεται. Η μη ορατότητα τόσων ανθρώπων αφήνει τη γεύση ανυπαρξίας. Πώς να αναγνωριστείς λοιπόν στον πρόγονο που δεν υπήρξε ποτέ, που δεν αναφέρεται πουθενά και δεν έχει σημασία αν έζησε ή όχι. Το ζήτημα της ορατότητας έχει να κάνει με την υπερηφάνεια για το τι ήμασταν και το τι είμαστε και με την προοπτική για το τι μπορούμε να είμαστε. Ο πολιτισμός των κινημάτων είναι μια πολιτική θέση. Ο αόρατος μπορεί να γράφει ιστορία και να δημιουργεί τέχνη. Όχι μια τέχνη δεύτερης κλάσης, ενός εργάτη που κάποτε θα μάθει αν μορφωθεί, αλλά την ποίηση και την αλληλεγγύη, την εξέγερση και την αυθεντικότητα της έκφρασης που δεν καλλιγναγωγείται. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση, ένας πρώτος αμήχανος αποχαιρετισμός στο γεγονός της απώλειας.
Ποιος λόγος από την Έλλη Παπαδημητρίου. Γενάρης του 1950. Φτάνουμε στο Μακρονήσι. Σε λίγο θα πατήσουμε τη στεριά όπου μαρτυρήσανε τα αδέρφια μας. Τους βράχους όπου είδαν τη λύσα των ανθρώπων να ξεπερνάει τη θάλασσα του Κάβου Κολόνης. Τα αρματογωγά δεν πλευρίσαν στη στεριά. Μας βγάλανε με καΐκια και ευάρκες. Είχαμε βραχή από τα κύματα. Είμαστε ολοκίτρινες από την αυτία και βρώμικες. Οι στρατιώτες μας κοίταζαν με λύπηση. Ραγμένοι. Βράδυσε. Ανάψανε τα ηλεκτρικά. Σπάταλο το φως επιμύριζε τη φρικτή γυμνιά του τόπου. Τα μεγάφωνα φωνάζανε καθώς μας πηγαίναν στο στρατόπεδο. Γυναίκες παραδοθείτε. Εδώ δεν θα αντέξετε. Λυπηθείτε τη ζωή σας. Κοντά στις απειλές άκουγες βάλς, ταγκό και δημοτικά τραγούδια. Ψυχολογικός πόλεμος κοντά στον δρόμο. Ας μας δίνανε, Θεέ μου, φαγή και νερό. Και ξέραμε πως θα τα βγάλουμε πέρα. Είχαμε μια μικρή ελπίδα πως δεν θα μας χτυπήσουν. Δεν μας αφήσαν να πάρουμε τίποτα από τα πράγματά μας. Οι βαλίτσες, τα χαρτόκουτα, τα ράτζα μας απόμειναν στο γυαλό. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε ούτε ένα σόρου. Όπως είμαστε, μας οδηγούν στο κλωβό μας. Μεγάλες σκηνές στη σειρά και γύρω-γύρω σειρματόπλευμα. Λόχος Α, κλωβός Γ, ΑΕΠΟ, ΕΣΑΠ. Αυτή ήταν η καινούργια μας διεύθυνση. Αλλά και τα ταχυδρομικά δελτάρια μας τα απαγορεύσανε. Εκεί μέσα σοριαστήκαμε και καθίσαμε. Πάνω στα άχυρα που είχαν φέρει οι πρωτύτεροι. Μα τα άχυρα μυρίζανε βαριά, γιατί κρατούμενοι αναγκαζόντουσαν να κατουράνε μες στη σκηνή τη νύχτα. Μείναμε εκεί μέσα όλη νύχτα, λαγοκοιμισμένες από την κούραση και την τρομάρα. Τα χωρατά τώρα σταματήσανε. Ώρες πριν να φέξει, ακούσαμε φωνές και φοβέρες. Ουλιακτά από τις κάτω σκηνές έφερνε ο βοριάς και ποδοβολητό. Τα βήματα κοντέψαν και σε εμάς. Οι αλφαμίτες μπήκαν εξαγριωμένοι στο τζαντήρι και ρίξαν τους φακούς κατά πάνω μας. Είμαστε 22 γυναίκες τριμωγμένες στη γωνία. Διαλέξαμε πρώτα τις νέες για να τις χτυπήσουμε. Βγάλ' το παλτό σου! Βγάλ' τα παπούτσια σου! Φωνάζανε. Το μπαμπού και το μαστίγι έπεφτε στις γυμνές γάμπες μας, στη ράχη μας, το κεφάλι μας. Το αίμα έτρεχε από τη μύτη μας, από τα δόντια μας, βογκούσαμε. Δεν μπορέσαμε να μείνουμε βουβές. Τι θα σε κάνω? Αν σε χτυπήσω θα διαλύσεις. Πήγαινε στην Α2 να υπογράψεις. Μου είπε ένας με μουστάκι. Έτρεμα. Θυμήθηκα τη μάνα μου. Άξαφνα, μια σιδερένια παλάμη με χτύπησε στο αριστερό αυτή. Όλα σβούριξαν και όλα κάτω. Όταν συνήλθα, βρέθηκα σε μία άλλη σκηνή. Γύρω από ένα τραπέζι καθόντουσαν στρατιωτικοί και με κοιτάζανε κοροϊδευτικά. Ήμουν σχεδόν παιδί στα χρόνια και στην εμφάνιση. Ο τρόμος ανάγκασε πολλές γυναίκες να καταφύγουν στη δήλωση. Μείναμε καμιά πεντακοσαριά. Μας βασανίσαν ακόμα κάμποσες φορές. Μέσα στους 8 μήνες που μείναμε στο Μακρονήσι. Thank you.
δηλαδή. Και να που φτάσαμε εδώ χωρίς αποσκευές, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι. Και εγώ ονειρεύτηκα ένα καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα, δεν μπορείς ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις εδώ. Σας ανείδα από θλιβερά ναυάγια ταξιδεύει η κυριά μας η Δίος. Αλλά τα βράδια, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Τι όμορφα που μυρίζει η γη. Βέβαια αγάπησα τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος, δεν άνοιξε ούτε μια νομπρέλα πάνω από το δέντρο που τρέχει. Αλλά τα βράδια, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Τι όμορφα που μυρίζει η γη. Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού. Και την απληστία, για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά, καθώς βραδιάζει ένα φλάου το κάπου ή ένα άστρο, συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά τα βράδια, τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα που μυρίζει. Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και άξαφνα είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσα να γαυγίζω μέσα στο δωμάτιο, ήταν για να δώσω έναν αέρα ψυχής. Αλλά τα βράδια, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Τι όμορφα που μυρίζει η γη. Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί. Σαν ένα τραγούδι που καθώς βραδιάζει, παίρνει τον μέρος του φτωχού. Αλλά τα βράδια, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Τι όμορφα που μυρίζει η γη. Δώσε το φως. Ένα απόσπασμα από το θεατρικό έργο «Η δολοφονία» του Μαρά που έγραψε ο Πίτερ Βάις. 10 χρόνια μετά τη Γαλλική Επανάσταση συναντιόνται σε ένα άσυλο ο Μαρκίσιος Ντεσάν και ο αρχιεπαναστάτης Μαρά. Ο Τάσος θα διαβάσει το ρόλο του Μαρά και εγώ το ρόλο του Μαρκισίου Ντεσάν. 12. Συζήτηση για τη ζωή και το θάνατο. Διάβασα κάποτε σαν σε ένα από τα θάνατα γραφτά σου πως η αρχή κάθε ζωής είναι ο θάνατος. Και αυτός ο θάνατος υπάρχει μόνο στη φαντασία μας. Μόνο εμείς τον πλάθουμε. Η φύση δεν τον εγνωρίζει. Κάθε θάνατος, ακόμα και ο πιο βάρβαρος, πνίγεται μέσα στην απόλυτη αδιαφορία της φύσης. Εμείς, μονάχα εμείς, δίνουμε κάποια σημασία στη ζωή μας. Φύση θα μένε σιωπηλή και αδιάφορη, ακόμα κι αν ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή αφανιζόταν. Μισώ τη φύση. Θέλω να την εδυναστέψω. Θέλω να την επολεμήσω με τα δικά της όπλα. Να την επιάσω στις παγίδες τις δικές της. Στις δικές της τις παγίδες να την επιάσω. Τι ασάλευτη ματιά. Αυτό το πρόσωπο από μάρμαρο που τίποτα δεν μπορεί να το ταράξει, αυτό μας κεντρίζει να προχωρούμε όλο και πιο πέρα, όλο και πιο ψηλά. Πάντα και πάντα δεν βασκίσαμε στις φύσεις να υπακούσουμε τον νόμο που παραδίνει τον αδύναμο γυμνό, το έλεος του δυνατού. Πολύ τη Μαρκίσιε, μόνο που πήρες μέρος στα δικαστήριά μας και στον ξεσηκωμό που γκρέμισε τις φυλακές, μη
μιλάει ακόμα μέσα σου ο παλιός αριστοκράτης. Γι' αυτό που εσύ το λες αδιαφορία της φύσης, είναι η δική σου η απάθεια. Η συμπόνια μαρά είναι χτήμα των προνομιούχων. Όταν σκύβει ο πονετικός να ελεήσει ένα ζητιάνο, είναι γεμάτος περιφρόνηση. Καμώνεται πως συγκινήθηκε για να δείξει τα πλούτη του και η ελεημοσύνη που δίνει δεν είναι παρά κλωτσιά στα πισινά. Όχι μαρά, άσε τα φθηνοαισθήματα. Ξέρω πως άλλα έχεις στο νου σου. Για σένα, όπως και για μένα, μόνο το απόλυτο έχει σημασία. Αν είμαι απόλυτος εγώ, τότε δεν είμαι απόλυτος με το δικό σου τρόπο. Ενάντια στη σιωπή της φύσης, ορθώνω εγώ τη δράση. Μες στην απέραντη αδιαφορία της, βρίσκω ένα νόημα. Και αντί να μένω ατάραχος, ρίχνομαι στη μέση και λέω πως τούτο ή εκείνο είναι ψέμα και άδικο και πασχίζω να το αλλάξω και να το καταστρέψω. Αλλά γι' αυτό πρέπει να αρπάξεις τον εαυτό σου από τα μαλλιά και να τον εσηκώσεις αψηλά, να γυρίσεις τα μέσα σου έξω και όλα να τα αντικρίσεις με μια καινούργια ματιά. Λέξεις του Ανδρέα Ιμπυρίτη. Όταν καμιά φορά επιστρέφω με τους Παρισίους και αναπνέω με την άβρα του Σαρονικού υπό το φίλιον φως και μέσα στα αρώματα της πέφκης, εν τη λιτότητη των μύθων, των σημερινών και των προκατακλυσμιαίων, ως σάλπισμα πνευστών, ή ως ήχος παλμικός κλωστός την πάνων, υψώνονται πίδαγες στυλπνή ορισμένε λέξεις. Λέξεις χρησμοί, λέξεις ενώσεως, αψιδωτής και κορυφαίας, λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον. Ελέξεις ελελεύ, σε αγαπώ και δόξα εν υψίστης. Και φιδίως, ως ξύφοι που διασταυρούμενα ενούνται, ή ως κλαγγή αφήξεως ορμητικού μετρό της υπογείου σύραγγας των Παρισίων και ελέξεις «Chardon Lagash, Don Ferro Chero, Danton, Odeon, Vauban και Gloria, Gloria in Excelsis». Τελευταίο μονόλογο του Κλοβ από το τέλος του παιχνιδιού του Σάμιουελ Μπέκετ. Μου είπαν έτσι είναι ο έρωτας. Ναι, ναι, πίστεψέ το. Βλέπεις τι εύκολο που είναι. Μου είπαν έτσι είναι η φιλία. Ναι, σε βεβαιώ. Δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο. Μου είπαν, εδώ είναι, στάσου. Σήκωσε τα μάτια σου και κοίτα αυτή την ομορφιά, αυτή την τάξη. Μου είπαν, έλα τώρα, δεν είσαι εδώ κανένα ζώο, σκέψου τα αυτά και θα δεις πως όλα γίνονται ξεκάθαρα και απλά. Μου είπαν όλους αυτούς τους λαβωμένους που πεθαίνουν, με τι επιστημονική φροντίδα τους κοιτάνε. Καμ...
Καμιά φορά λέω στον εαυτό μου, Κλώ, πρέπει να καταφέρεις να δεινοπαθείς καλύτερα. Αν θες να σταματήσουν να σε τιμωρούν κάποτε. Καμιά φορά λέω στον εαυτό μου, Κλώβ, πρέπει να κάνεις πιο αισθητή την παρουσία σου, αν θέλεις να σε αφήσουν να φύγεις κάποτε. Ώσπου ξαφνικά τελειώνει. Αλλάζει, δεν καταλαβαίνω. Ανοίγω την πόρτα του κελιού μου και φεύγω. Ρωτάω τις λέξεις που απομένουν. Ύπνος, ξύπνος, βράδυ, πρωί. Δεν έχουν τίποτα να πούν. Έχω τόσο καμπουριάσει που δεν βλέπω παρά τα πόδια μου. Αν ανοίξω τα μάτια και ανάμεσα στις κνήμες μου λίγη μαυριδερή σκόνη. Λέω πως η γη έσβησε, μόνο που δεν θυμάμαι να την είδα ποτέ να φέγγει. Δεν χρειάζεται πια προσπάθεια. Όταν θα σοριαστώ, θα κλάψω από ευτυχία.
Θα ακούσετε ένα ποίημα της Κατερίνα Γόγου με τίτλο «Η μοναξιά». Η μοναξιά δεν έχει το θλιμμένο χρώμα στα μάτια της συνεφένιας γκόμενας. Δεν περιφέρεται ενοχελικά και αόριστα κουνώντας τα γοφιά της στις αίθουσες συναυλιών και στα παγωμένα μουσεία. Δεν είναι κίτρινα κάδρα παλαιών, καλών καιρών και ναφθαλίνη στα μπαούλα της γιαγιάς, με νεξέλιες κορδέλες και ψάθινα πλατήγυρα. Δεν ανοίγει τα πόδια με βοηδίσο βλέμμα, νυχτός ένα φυναγμούς, κοφτά γελάκια και ασορτίες όρουχα. Η μοναξιά έχει το χρώμα των Πακιστανών, η μοναξιά, και μετριέται πιάτο-πιάτο μαζί με τα κομμάτια τους στον πάτο του φωταγωγού. Στέκεται υπομονετικά όρθια στην ουρά, μπουρνάζει, Αγία Βαρβάρα, Κοκκινιά, Τούμπα, Σταυρούπολη, Καμαλαμαγιά, κάτω από όλους τους καιρούς με ιδρωμένο κεφάλι. Εξπερματώνει ουρλιάζοντας. Κατεβάζει μαλυσίδες στα τζάμια, κάνει κατάληψη στα μέσα παραγωγής. Βάζει μπουρλότο στην ιδιοκτησία. Είναι ίδιο βήμα στο προάβλιο, ποινητή και επαναστάτη. Πουλιέται και αγοράζεται λεφτό-λεφτό, ανάσα-ανάσα, στα σκλαβοπάζαρα της γης. Εδώ κοντά είναι η κοτσιά. Ξυπνήστε πρωί. Ξυπνήστε να τη δείτε. Είναι πουτάνα στα παλιόσπιτα. Το γερμανικό νούμερο στους φαντάρους και τα τελευταία ατελείωτα χιλιόμετρα εθνική οδός κέντρων. Στα γατζωμένα κρέατα από τη Βουλγαρία. Και όταν σφίγγει το αίμα της και δεν βαστάει άλλο που ξεπουλάνε τη φάρα της, χορεύει στα τραπέζια ξυπόλυτη ζεμπέκικο, κρατώντας στα μπλαβιασμένα χέρια της ένα καλά κονισμένο τσεχούρι. Η μοναξιά μας, λέω, για τη δική μας, λέω, είναι τσεχούρι στα χέρια μας που πάνω από τα κεφάλια σας γυρίζει, 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 γυρίζει. Όποιος την έχει